Επιστρέφουμε τώρα στα δικά μας για να βρούμε τον κύριο Εμμανουήλ Λέανδρο, καθηγητή χειρουργικής, διευθυντή προηγμένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής κλινικής στο Metropolitan General. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την ωραία και τιμητική πρόσκληση και το ωραίο δώρο, γιατί ο μισός μάλλον κατάγομαι από την Άξο. Αλήθεια το λέτε, γιατί δεν το ξέραμε, τυχαία. Και ήταν ένα ευχάριστο πρωίμιο, αν θέλετε, στην ένταξή μας. Αυτό το υπέροχο νησί. Για να έρθουμε τώρα στα δικά μας, να μας εξηγήσετε, κύριε καθηγητά, τι είναι η προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική, τι εννοούμε όταν μιλάμε με αυτόν τον όρο. Η προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μια εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η οποία ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα της δεκαετίας του 90, μετά την μεταμόσχευση καρδιάς, ανοιχτής καρδιάς του Κρίστιαν Μπάραν το 67. Ξεκίνησε σαν απλές λαπαροσκοπικές τεχνικές, όπως οι χολοξεκτομές, σκύλες. Σήμερα όμως γίνονται σχεδόν το 80% των επεμβάσεων της ανοιχτής χειρουργικής, γίνονται λαπαροσκοπικά μεγάλες επεμβάσεις, όπως επεμβάσεις στο παχύ έντερο, επεμβάσεις για την παχυσαρκία που έχετε ακούσει και έχετε δείξει άλλωστε, επεμβάσεις στο ισοφάγο, στο στομάχι, στο σπλήνα, στο ύπαρ. Εκεί πλέον όμως είναι ένα βήμα παραπάνω για όσους ασχολούνται με αυτή την τεχνική, το οποίο είναι εξαιρετικά και απαιτητικό πεδίο και δυστυχώς είναι και δύσκολη η πρόσβαση για εκπαίδευση χειρουργών. Εκεί θα πάμε τώρα στη συνέχεια. Απλώς επειδή εμείς συνεχώς όλους τους τελευταίους μήνες μιλάμε με συναδέλφους σας με αφορμή την πανδημία, θέλω να ρωτήσω και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, στον ιδιωτικό τομέα, πόσο έχει επηρεαστεί η δική σας δουλειά, γιατρέ. Κοιτάξτε να δείτε, η καιρή που διανύουμε είναι πραγματικά πρωτόγνωρη. Η πανδημία ακόμα και σήμερα χαρακτηρίζεται από τις πρώτες δύο λέξεις που ακούσαμε, αχαρτογράφητα νερά. Το εμβόλιο είναι μια τρομακτική επιτυχία της επιστήμης. Σε 8 μήνες κανένας δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό. Το δημόσιο σύστημα πιέζεται. Και εδώ ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος λειτουργεί παράλληλα, και μπορεί να βοηθήσει στο να αποσυμφορήσει, αν θέλετε, τις δομές του συστήματος υγείας σε ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνια προβλήματα και είναι πολύ δύσκολο, πέραν τα ογκολογικά που αντιμετωπίζονται στο δημόσιο σύστημα, να αντιμετωπιστούν αυτοί οι ασθενείς. Συμπληρωματικά, λοιπόν, με τις νέες τεχνολογίες που έχει, με την εξέλιξη, με τη ρομποτική χειρουργική, λειτουργεί σε δύο στάδια. Ένα σε επίπεδο εγρήγορσης όσο αφορά το κομμάτι της πανδημίας και το άλλο όσο αφορά την εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων οι οποίοι χρονίως πάσχουν και θέλουν να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους. Άρα η εκπαίδευση σε αυτά τα νέα συστήματα και σε αυτές τις νέες τεχνολογίες είναι εύκολη. Να ξεκινήσουμε με μια παραδοχή. Σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία, κύριε Αναστασοπούλου, ο ιδιωτικός τομέας υγείας δεν είναι ανταγωνιστικός του δημόσιου τομέα. Προέρχομαι από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, 30 χρόνια. Και ίσα-ίσα θα πρέπει να λειτουργούν παράλληλα, αμφίδρομα και συμπληρωματικά. Ο δημόσιος τομέας είναι η ραχοκοκαλιά. Εκπαιδεύει και το ΕΣΥ και το Πανεπιστήμιο με τις ιατρικές σχολές. Εκπαιδεύει τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, το τεχνολογικό. Ο ιδιωτικός τομέας, καλός είτε κακός, έχει μια πρωτοπορία, αν θέλετε, στις λεγόμενες σύγχρονες τεχνολογίες, στα ρομπότ. Μάλιστα. Όλα τα ρομπότ αυτή τη στιγμή είναι στο ιδιωτικό τομέα. Ένα έχει αρχίσει πρόσφατα να λειτουργεί στο νοσοκομείο Μεταξάν, θυμάμαι καλά. Θεωρώ ότι εν έτη 2020 η γνώση δεν πρέπει να είναι καλά φυλαγμένο προνόμιο των ολίγων. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Λοιπόν, αλλά να διατίθεται σε όλους με τελικό σκοπό το καλό των ασθενών. Δεν υπάρχουν πια, ξέρετε, οι μεσίες και οι περίρροες. Αυτό που το ακούμε πάρα πολύ συχνά, ειδικά τον τελευταίο καιρό, με αφορμή την υπερπροσπάθεια που καταβάλουν οι γιατροί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέανδρο. Εύχομαι καλές γιορτές και καλή δύναμη. Καλά, καλές γιορτές. Καλή συνέχεια και σε εσάς.